Όπως γνωρίζετε, χθες έγινε μια ακόμα αυτοψία παρουσία του ιδίου του κ. Περιφερειάρχη, των υπηρεσιών, του Περιφερειακού Συμβούλου και βεβαίως ήταν παρόντες και ο Δήμαρχος και αρκετοί εκ των αντιδημάρχων και συνεργατών. Ενώ περιμέναμε μετά τις δηλώσεις για συνεργασία από τον κ. Τατούλη, τις οποίες ευμενώς αντιμετώπισε ο κ. Δήμαρχος στο συγκεκριμένο χώρο, επικαλούμε τις δημόσιες δηλώσεις και των δύο στα μέσα σας. Είχαμε χθες το βράδυ μια νέα επίθεση σε κανάλι της Πελοποννήσου από τον κύριο Δήμαρχο, τόσο για το ζήτημα αυτό, όσο και για μια σειρά άλλων ζητημάτων, τις οποία έβαλε στο συγκεκριμένο ζήτημα, ζητήματα τα οποία τον τελευταίο καιρό, έτσι κι αλλιώς, βάλει πολύ συχνά και με αυτά βάλει κατά της περιφέρειας, του τρόπου με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε και έχουμε προχωρήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και γενικότερα κατά του Περιφερειάρχη και κατά της Περιφερειακής Αρχής. Εγώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε 2-3 πράγματα που αντιμετωπίσαμε χθες και τα είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη, απλά θα μου επιτρέψετε να τα βάλω λίγο πιο στεγνά. Ο χώρος ο οποίος προτείνεται από τον Δήμο Άργους Μυκηνών, σε συνεργασία και με τους άλλους Δήμους, για την ενδιάμεση διαχείριση είναι ένας χώρος παντελώς ακατάλληλος. Και είναι παντελώς ακατάλληλος διότι το μεγαλύτερο μέρος του χώρου καλύπτεται ήδη από σπίτια. Να μην βάλουμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είδαμε όλοι μας. Επίσης, μιλάμε για μια ενδιάμεση διαχείριση η οποία ουσιαστικά με την έλευση του ΕΣΔΑ έχει λήξει. Δεν υπάρχει ενδιάμεση διαχείριση. Δεν προβλέπει ο καινούριος ΕΣΔΑ ενδιάμεση διαχείριση. Ο προηγούμενος ΠΕΣΔΑ την προέβλεπε μεταξύ 11 και 15. Κάτι το οποίο δεν έγινε και φυσικά αυτό δεν είναι η πετιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η πετιότητα αυτών που θα έπρεπε να τον κάνουν. Δηλαδή των Δήμων, των Δημοτικών Αρχών, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για να προχωρήσουν αυτήν την ενδιάμεση διαχείριση, η οποία δεν προχώρησε. Η μελέτη η οποία έχει κατατεθεί έχει τρομακτικές ασάφειες και θεωρώ και αρκετά λάθη. Ας σας πω ότι το πρώτο που διαπιστώσαμε την προηγούμενη φορά που πήγαμε ήταν ότι είναι λάθος τοπογραφικό σχετικά με τις κλίμακες κλπ. Αλλιώς το γραφόταν και αλλιώς υπήρχε. Εμείς προτείναμε λοιπόν, και έγινε αποδεκτό χθες, να υπάρξει μια συνεργασία όλων, δηλαδή των υπηρεσιών μας, συμβούλων και των υπηρεσιών του Δημοτικού Μελετητή, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια λύση. Επαναλαμβάνω. Άποψη της περιφέρειας είναι ότι ο χώρος ο οποίος προτείνεται είναι παντελώς ακατάλληλος για να φιλοξενήσει αυτή τη δραστηριότητα. Και πέραν των αυτών που είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί την ακαταλληλότητα είναι η ύπαρξη στον ίδιο χώρο ουσιαστικά μιας τεράστιας σωματερής που φιλοξενεί 250.000 τόνους σκουπιδιών και η οποία τίνει, και το έχουμε ξαναπεί, να γίνει η υγειονομική βόμβα για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την περιοχή της Νέας Κύου που γειτνιάζει, αλλά και του Άργους φυσικά. Επειδή χθες υπόθηκαν πάρα πολλά και από τον Δήμαρχο και από άλλους σχετικά με ευθύνες διαχρονικά. Οι διαχρονικές ευθύνες υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν και εδώ είναι η εύλογη απορία των πολιτών με τους οποίους μιλάμε πώς είναι δυνατόν να ξαναεπιστρέψουμε σε μια διαχείριση ανά Δήμο ή έστω ανά δύο Δήμους, τη στιγμή που εδώ και 35-40 χρόνια η αυτοδιοίκηση στον πρωτογενή της βαθμό αδυνατούσε, και το λέω το αδυνατούσε με επικέστατο όρο, να βρει λύση και τρόπο προκειμένου να διαχειριστεί έστω και με χαμηλότερα στάνταρ που υπήρχαν τότε τα απορρίμματα. Τώρα που είναι πολύ ισχυρότερες οι προδιαγραφές, τώρα που οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες, τώρα που η περιβαλλοντική συνείδηση έχει αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και στη χώρα μας, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για παρόμοιους τρόπους, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για παρόμοιους τρόπους διαχείρισης των σκουπιδιών. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή ήταν αυτή που πήρε καταρχήν αυτή την καυτή πατάτα. Κάποιοι είπαν ότι δεν θα την βγάλει πέρα το διαγωνισμό. Βγήκε πέρα ο διαγωνισμός. Κάποιοι είπαν ότι δεν θα έρθουν εταιρείες. Ήρθαν 6 μεγάλοι κοινοπρακτικοί όμοι. Είπαν ότι θα το πάρει ο Άκτορας και θα είναι καύση. Δεν το πήρε ο Άκτορας, το πήρε η Τέρνα και το πήρε με μια μέθοδο που γενικά στην Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα προσιτή οικολογική. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Μετά πήγαμε στην τιμή. Όταν μας παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή από τους κυρίους δημάρχους σχέδια, τοπικά σχέδια βελτίωσης που προβλέπει ο καινούριος ΕΣΔΑ, που ξεκινάνε από διαχείριση από τα 125 έως 130 ευρώ και καταλήγουν στα 225, μιλάω για σχέδια τα οποία έχουν βγει ήδη στη διαβούλευση και προβλέπουν αυτά. Χωρίς κανένας να αναρωτιέται πού θα βρεθεί αυτό που είπε ο κύριος Στατούλης, το 1.700.000.000 ευρώ που προβλέπει ο ΕΣΔΑ για να γίνουν όλα αυτά, το οποίο δεν προβλέπεται
σε καμία δημοσιονομική δέσμευση. Δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει κάτι. Θέλω να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι με επαναστατικές κορώνες δεν λύνονται τα προβλήματα. Για να λυθούν τα προβλήματα, πρέπει να παίρνεις την καυτή πατάτα όπως έκανε ο Πέτρος Στατούλης. Και βεβαίως σε αυτό είχε την απόλυτη συνεργασία όλων των δημοτικών αρχών. Από εκεί και πέρα προέκυψαν διάφορα θέματα, τα έχει πει ο ίδιος ο Πέτρος Στατούλης. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι εμείς στη χωματερία έχει φτάσει στην ώρα 0. Και η χωματερία αυτή και όποιες άλλες είναι παράνομες χωματερές. Και η ώρα 0 λέει ότι τα πρόστιμα βρίσκονται από πάνω μας, αλλά πέραν αυτών, ότι πλέον βρίσκονται από πάνω μας οι εισαγγελικές παρεμβάσεις, οι αγωνιώδεις εκκλήσεις περί οίκων καλλιεργητών, έχουμε συγκεκριμένη δήλωση 70 από αυτούς πρόσφατα, και πάρα πολλές άλλες εκκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να πέσουν στο κενό. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας επιμένει σε αυτό που έχει πει χθες ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι ζητάμε τη συνεργασία όλων για να προχωρήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός προχθές διευκρίνησε ότι το έργο δεν τελείωσε, παρότι δεν διευκρίνησε το γιατί δεν υπογράφει, γιατί εφόσον δεν τελειώσει πρέπει να υπογραφεί και να προχωρήσουμε. Και βεβαίως εμείς έχουμε αποδείξει τη συνεργατικότητά μας με τη Δημοτική Αρχή του Άργους και με όλες τις δημοτικές αρχές. Το παραδέχτηκε άλλωστε όπως θυμάστε δημόσια και ο κύριος Δήμαρχος του Άργους χθες. Όμως, σε αυτή τη φάση και με αυτό κλείνω, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε τίποτα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα που δημιουργεί η υπάρχουσα χωματερία. Εμείς σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ζητάμε πάντα από την κεντρική εξουσία και την πολιτεία να βρει τους πόρους και να τους δώσει στους Δήμους. Γιατί αυτή τη χωματερία δεν είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, γιατί δεν ήταν δηλωμένη στο Υπουργείο, το ξέρετε αυτό. Να βρει τους πόρους, πρέπει να βρουν οι Δήμοι τους πόρους, δεν τους έχουν, άρα η πολιτεία πρέπει να τους βρει και να τους δώσει για να προχωρήσουμε σε ανάπλαση της υπάρχουσας συγκεκριμένης χωματερής πριν επαναληφθούν τα γνωστά προβλήματα που προέκυψαν με τις πυρκαγιές και έπνιξαν τη Νέα Κύο, πριν δούμε να υπάρχει πρόβλημα για τις καλλιέργειές μας και να δυσφημίζονται στο εξωτερικό, πριν δούμε την εφαρμογή όλων αυτών των αποτελεσμάτων πάνω στους ανθρώπους. Δεν θα το επιτρέψουμε, θα προσφύγουμε παντού για αυτό το πράγμα. Δεν θα διστάσουμε να πάμε εμείς οι ίδιοι στον εισαγγελέα ζητώντας το κλείσιμο όλων αυτού του είδους των χωματερών. Και σε αυτό το πράγμα μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Η συνεργασία μας πάνω σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Εάν κάποιος άλλος έχει έναν άλλο τρόπο ολοκληρωμένης διαχείρισης, να μας τον καταθέσει. Όχι όμως επί γενικών αρχών, όπως κάνει ο κύριος Τσιρόνης, γιατί είναι πολύ ωραίο να λέμε ανακύκλωση, κομποστοποίηση, διαλογή στην πηγή, αλλά να προσδιορίζεται ο τρόπος, οι ποσότητες, γιατί ξέρετε, μας λένε για την εγγυημένη ποσότητα. Αλλά δεν μας λένε πόσες είναι οι ποσότητες των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο, γιατί εκεί διαφωνούμε. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι πολύ λιγότερες αυτές που προτείνονται. Τη τιμή, καταλάβατε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και θα σας πω τι εννοώ. Θα σας πω τι εννοώ, θα με ρωτήσετε, θα απαντήσω. Θα σας πω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, εμείς λοιπόν θα είμαστε αμήλικτοι. Και δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Και καλούμε όλους να αφήσουν τις επαναστατικές τους κορώνες κάτω από το μαξιλάρι τους και να δουν την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από μια τεράστια οικολογική καταστροφή, η οποία έχει αρχίσει ήδη και συντελείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε ένα μόλις βήμα στο να μην μπορούμε να μαζεύουμε τα απορρίμματα από τους κάδους και τις αυλές των πολιτών, γιατί δεν θα έχουμε πού να τα πάμε. Σε αυτή λοιπόν την έκκλησή μας θα πρέπει να μας ακολουθήσουν όλοι. Και βλέπετε ότι χρησιμοποιώ χαμηλούς τόνους. Παρ' όλα αυτά όμως, σας λέω ότι οι χαμηλοί τόνοι δεν σημαίνουν καμία υπαναχώρηση. Σημαίνει ότι από εδώ και πέρα πολύ σκληρά εμείς θα αντιπαλέψουμε όλους αυτούς που επιβουλεύονται το καλό των πολιτών στην Πελοπόννησο και με προστάτη τον Πέτρο Τατούλη, ο οποίος κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση, θα συνεχίσουμε αυτό το έργο για το οποίο μας έχουν στείλει εκεί οι πολίτες.